Βρισκόμαστε στο Μουσείο Μπενάκη στο Δούπειραιος σε μία υπέροχη έκθεση με τίτλο «Οι Φάνσεις». Η έκθεση ήταν ιδέα της κυρίας Οράτη και την έχει επιμεληθεί η ίδια η Ειρήνη Οράτη, επιμελήτρια της συλλογής Αλφα Μπανκ, και ο Κωνσταντίνος Παπαχρήστου, επιμελητής του Μουσείου Μπενάκη. Και μέσα στο σύνολο με τα υπέροχα έργα τέχνης που για πρώτη φορά μαζεύτηκαν όλα μαζί και είναι στη διάθεση του κοινού. Υπάρχει ένα παράλληλο, αν θέλετε, σύνολο εκθεμάτων με το σύγχρονο art textile Ελλήνων καλλιτεχνών. Εκεί καλέστηκαν δύο άνθρωποι να γράψουν πάνω σε αυτό, εγώ προσωπικά, Λουίζα Καραπηδάκη και η Άννη Μάλαμα, και έτσι εκπροσωπείται η έκθεση από 10 καλλιτέχνες σύγχρονους στο art textile. Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαχρήστου, επιμελητής του Μουσείου Μπενάκη και έχω και στην επιμέλεια της έκθεσης Φάνσεις, την οποία βλέπουμε εδώ, μαζί με την κυρία Ειρήνη Οράτη, που είναι επιμελήτρια στην Συλλογή Τέχνης της Alpha Bank. Η έκθεση Φάνσεις αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της ελληνικής τέχνης, που έχει σχέση με τα χαλιά, τη ταπισερή και τα υφαντά έργα που προκύπτουν από έργα Ελλήνων ζωγράφων. Αυτή είναι μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, και αυτή ήταν μια από τις φιλοδοξίες μας, να αναδείξουμε αυτή την λειτουργία στην σημερινή εποχή. Ξεκινάει αυτή η διαδικασία περίπου τη δεκαετία του 1960. Συγκεκριμένα το 1963, όταν ο Γιάννης Φαϊτάκης, που είναι θα μπορούσαμε να πούμε ο ηθήνων νους όλης αυτής της διαδικασίας, επιστρέφει στην Ελλάδα, έχοντας ήδη εξαντλήσει μια υποτροφία που είχε λάβει από την βασιλική πρόνοια, για να σπουδάσει την τέχνη και τις τεχνικές της υφαντουργίας σε δύο πολύ σημαντικές σχολές της Γαλλίας, την Aubusson και την Gobelin. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Ελλάδα το 1963, ιδρύεται το τμήμα Ταπισερή ως αυτόνομο τμήμα εντασσόμενο στην οικοτεχνία. Όλα αυτά υπό τη σκέπη της βασιλικής πρόνοιας τότε. Ο Φαϊτάκης λοιπόν, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, καλεί τους 5 σημαντικότερους ζωγράφους της εποχής, το Βασιλείου, το Μόραλι, τον Τζαρούχη, τον Νικολάου και λίγο αργότερα τον Χατζηκυριάκο Γκίκα, για να δώσουν κάποια έργα τους ώστε να γίνουν ταπισεροί. Όταν λέμε να δώσουν έργα τους, καταρχάς ξεκινάμε από το θέμα της επιλογής, δηλαδή να επιλέξουν κάποια έργα που είτε προϋπήρχαν, δηλαδή ήταν παλαιότερα έργα ήδη γνωστά και δημοσιευμένα, ανήκαν σε μουσεία, συλλογές κτλ., είτε έργα που δεν ήταν, έγιναν ειδικά για να μετατραπούν, να μεταφερθούν μάλλον, σε ταπισερή. Έχει μια σημασία αυτή η διάκριση. Αν δούμε, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το παράδειγμα του Γκίκα, ο οποίος έρχεται τελευταίος σε αυτή τη διαδικασία, έχοντας ήδη δει τις προηγούμενες δουλειές των υπολείπων ζωγράφων και έχει διαισθανθεί ότι όλο αυτό το πείραμα έχει μια σχετική επιτυχία, τότε αποφασίζει να δώσει το σημαντικότερο ίσως έργο του εκείνη τη στιγμή για να γίνει ταπισερή. Πρόκειται για το έργο που βλέπετε στην είσοδο της έκθεσης, είναι το πρώτο μεγάλο έργο που βλέπουμε, το «Γλέντι στην ακρογιαλιά». Αυτό είναι ένα έργο πολύ γνωστό, ένα έργο του 1931, το οποίο μετατρέπεται σε ταπισερή το 1970. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση από το πραγματικό έργο στην ταπισερή. Πριν κάνει αυτό το έργο, ο Γκίκας, για να τελειώνω με την περίπτωση αυτή, έχει κάνει ήδη δύο δοκιμαστικά έργα που δεν είναι τόσο
σπουδαία, ας πούμε, κατά την, και τη δική του άποψη για την άποψη του, που επικρατεί, τα οποία γίνονται αποκλειστικά για να γίνουν τα πιστεύω. Δηλαδή γίνονται το 63 και τον αμέσως επόμενο χρόνο μετατρέπονται στα πιστεύω. Έχοντα λοιπόν αυτή την εμπειρία, προχωράει σε άλλου τύπου έργα. Αυτή είναι η διαδικασία της επιλογής. Και οι υπόλοιποι ζωγράφοι ακολουθούν μια αντίστοιχη διαδικασία. Ο Νικολάου, ας πούμε, έχει μια που επιλέγει έργα πιο εύκολα εντός εισαγωγικών να γίνουν. Στο έργο του παρατηρούμε, είναι πιο εύκολο να δούμε τις ομοιότητες ή τις διαφορές από το πρωτότυπο στην ταπισερή. Άλλοι ζωγράφοι, όπως ο Φαϊτάκης, που επίσης κάνει δικές του ταπισερή, λειτουργεί πολύ πιο αυτόνομα και πιο ελεύθερα, χωρίς να έχει κάποιο έργο γνωστό που προϋπάρχει. Ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά του έργα, ας πούμε, που είναι και στο εξώφυλλο του καταλόγου της έκθεσης, είναι τα φυλώματα, όπως λέγεται. Είναι ένα σπρώμαυρο έργο που δείχνει ακριβώς αυτή τη διαδικασία της ύφανσης πιο πολύ, παρά την διαδικασία της, μάλλον τη σχέση με το πρωτότυπο έργο. Οπότε έχει μια άλλη δυναμική το έργο αυτό. Αυτό που αποκόμισα εγώ από τις πάρα πολλές ξεναγήσεις που έχουμε κάνει είναι ότι σαν δραστηριότητα ούτε οι νέοι φυσικά, αλλά ούτε και οι παλαιότερες γενιές την ήξεραν. Δηλαδή είναι μια δουλειά, μια προσπάθεια που έγινε. Δυστυχώς είχε μια αρχή και ένα τέλος και αυτό όλο το υλικό είναι πολύ άγνωστο στον κόσμο. Αυτό που εμάς τους επιμελητές μας συγκίνησε και μας έδωσε έτσι και τροφή για σκέψη είναι ότι ήταν αποκαλυπτικό αυτό το υλικό για τον κόσμο. Δώσαμε πάρα πολλές εξηγήσεις για το τι, για το πώς, για τη διαδικασία που γινόταν. Νομίζω πλέον ότι ο κόσμος αυτή τη δουλειά πλέον τη βλέπει σαν μια καθαρά καλλιτεχνική δραστηριότητα που δεν είναι όπως η δημιουργία ενός έργου τέχνης, ενός έργου ζωγραφικής γλυπτικής χαρακτικής, είναι μία τεχνική, είναι μία τεχνική άγνωστη στην Ελλάδα, η οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ήρθε στην Ελλάδα και παρήχε, δημιούργησε τέτοια έργα, τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και επίσης αυτό που για μας είναι πολύ αισιόδοξο, είναι ότι υπάρχει αυτή η παγκόσμια τάση της Fiber Art, η οποία έχει κρατήσει τη δημιουργία αυτή μέσω των ινών, δηλαδή μέσω κλωστών κάθε είδους, και την έχει φέρει στη σημερινή εποχή. Θα ξεκινούσα να μιλήσω για την πιο χαρακτηριστική και πρωτοπόρα ελληνίδα καλλιτέχνηδα που υπηρέτησε φανατικά αυτό το ρεύμα, αν θέλετε, της τέχνης ήδη από τη δεκαετία του 60. Ήταν μία διάσημη ήδη από το 70 καλλιτέχνης. Η Βούλα, η Μασούρα, ήταν μία γυναίκα που είχε κάνει σπουδές σχετικές στη Γερμανία, και αυτό την επηρέασε πάρα πολύ και ζώντας μετά στην Κεντρική Ευρώπη, Γερμανία και Γαλλία, προχώρησε περισσότερο την τέχνη του Bauhaus και βάζοντας ως πρωτοπόρα στην υφαντική τέχνη την τρίτη διάσταση, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας σκοινιά και άλλες τέτοιες ύλες που έχουν ένα ιδιαίτερο όγκο. Και βέβαια με διάφορες τεχνικές δικές της κάνει τα έργα της ακόμα πιο έξεργα. Είναι λοιπόν η Βούλα η Μασούρα, για την οποία προσκυνούμε όλη την τέχνη της, και εδώ υπάρχει ένα υπέροχο έργο, το οποίο έχει και πολύ ενδιαφέρον, ότι ουσιαστικά μετέτρεψε την υφαντική τέχνη σε γλυπτική τέχνη. Κάθε υφαντότηση είναι μία μικρή εγκατάσταση, θα τολμούσα να πω. Oh.
Εκπροσωπείται η έκθεση και από την Ελένη Τζάτζαλος. Η Ελένη Τζάτζαλος είναι μια Ελληνίδα σύγχρονη καλλιτέχνης, η οποία ζει όμως τώρα και 30 περίπου χρόνια στο Άμστερνταμ και πολλά της έργα τα έχει μετατρέψει σε ένα διάσημο μουσείο υφαντικής ανά τον κόσμο, το Τίμποχ, τα έχει μετατρέψει σε έργα υφαντικής. Αυτή η μετατροπή, η οποία μπορεί να ακούγεται απλή, είναι λίγο πιο σύνθετη όσο αφορά στο θέμα των χρωμάτων. Γι' αυτό και η ίδια έμεινε μαζί με τους επιμελητές αυτού του μουσείου ένα μεγάλο διάστημα, μέχρι να βρει τα χρώματα, τα οποία σε σχέση με το στιμόνι θα έδιναν το τελικό πιστό αποτέλεσμα, πιστό στο αρχικό έργο τέχνης. Η τεχνική αυτή λέγεται Jacquard 8, το περίφημο Jacquard, όπως το λέμε στην Ελλάδα, 8, δηλαδή με 8 διαφορετικά νήματα. Μετά από αυτή την πρώτη ανησυχία της Τζάτζαλος, και έχουμε εδώ το έργο της, το οποίο έγινε πιστό αντίγραφο του ζωγραφικού της έργου, όπως είπα, μετά άρχισε να κάνει και άλλες δοκιμές στην Art Textile, όπως για παράδειγμα, αλλάζοντας μόνο το στιμόνι και άλλαζε και όλο το έργο, χρησιμοποιώντας πάντα τα ίδια χρώματα, μέχρι που έφτασε να δημιουργεί μεγάλες επιφάνειες υφαντού με μεταλλικά νήματα, τα οποία τα χρησιμοποιεί στις εγκαταστάσεις της ή στις performance που δημιουργεί ως εικαστικός. Για παράδειγμα, το έργο της με τα μεταλλικά νήματα είναι 17 μέτρων και στις performance βρέχεται και αυτό δημιουργεί από μόνο του έναν ήχο, αν τα μεταλλικά νήματα δεν αντιδρούν όλα με τον ίδιο τρόπο, και είτε γίνεται αραιό, είτε γίνεται πιο πυκνό, είτε αποκτά όγκο, είτε συρρυκνώνεται, και έτσι και αυτό έχει ένα άλλο, αν θέλετε, ενδιαφέρον εικαστικό. Την ίδια ακριβώς τεχνική του Jacquard 8 και στο ίδιο συμπτωματικά εργαστήριο, το οποίο είναι ένα, όπως σας είπα, διάσημο εργαστήριο στον κόσμο, και ακόμη η Άνια Άλμπρες και μεγάλοι καλλιτέχνες, οι πιο γνωστοί καλλιτέχνες στον κόσμο, δουλεύουν ακριβώς το ίδιο ή χρησιμοποιούσαν το ίδιο εργαστήριο. Η Σμήνη Σαμανίδου, λοιπόν, έχουμε ένα έργο της χαρακτηριστικό που δουλεύει την υφαντική σε όλο τον κόσμο. Εδώ εκθέτει επίσης ένα Jacquard με 8 χρώματα, μια εντελώς διαφορετικής λογικής. Η Σαμανίδου δουλεύει περισσότερο έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί στον υπολογιστή και μετά αυτά μεταφέρονται με διάφορες υφάνσεις, είτε αυτές είναι σε ένα χειροποίητο όρθιο αργαλιό, είτε είναι σε ένα οριζόντιο αργαλιό, είτε αυτό είναι στο Jacquard 8, όπως στις σύγχρονες δηλαδή μηχανές αυτού του μουσείου και άλλων, και σε άλλα σημεία. Εδώ θα πρέπει να πω για την Ισμήνη Σαμανίδου ότι όταν έγινε η μεγαλύτερη έκθεση που έγινε ποτέ για την πιο γνωστή καλλιτέχνητα της Art Textile στον κόσμο, την Άνια Άλμπερτς, είναι αυτή η οποία δούλεψε στα δικά της υφαντά εργαστήρια για να δείξει τους τρόπους κατασκευής. Μία άλλη καλλιτέχνης πολύ σημαντική για μένα, με μία εντελώς διαφορετική λογική στην υφαντική τέχνη, τη σύγχρονη υφαντική τέχνη, είναι η Μαρία Γρηγορίου. Εδώ έχουμε ένα άλλο κίνητρο, εδώ είναι το κίνητρο ότι η Μαρία Γρηγορίου είναι μεγάλη γνώστης και συνεχώς ταξιδεύει να μαθαίνει τεχνικές υφαντικής και τεχνικές βαφικής. Είναι λοιπόν μία γνώστης της παραδοσιακής τέχνης και έτσι μας έχει δώσει αυτά τα δείγματα που έχουμε εδώ σε αυτή την έκθεση, που είναι εξαιρετικά τόσο όσο αφορά το χειροποίητο δικό της αργαλιό, αλλά και την βαφική της τέχνη, το περίφημο ίντικο και άλλα, που γίνεται πια αφού έχει κατασκευαστεί το υφαντό. Είναι δηλαδή μία εντελώς διαφορετική άποψη, αν θέλετε, στη δημιουργία του σύγχρονου υφαντού, της σύγχρονης υφαντικής τέχνης.
σας πω λοιπόν αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε γιατί γίνεται αυτή η έκθεση και γιατί όμως ποια είναι η αφορμή για όλους αυτούς τους ζωγράφους να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Το οποίο έχει μια έτσι, μπορούμε να πούμε, δύο εκδοχές για αυτό το πράγμα. Καταρχάς, στη δεκαετία του 60, όταν ξεκινάει αυτή η διαδικασία, και οι πέντε ζωγράφοι που σας ανέφερα είναι ήδη γνωστοί, καταξιωμένοι, κάνουν εκθέσεις, πουλάνε τα έργα τους, έχουν δημοσιεύσεις, κάνουν εκθέσεις στο εξωτερικό, δεν έχουν δηλαδή καμία ανάγκη αναγνωρισιμότητας. Επίσης, δεν έχουν κάποιο οικονομικό όφελος. Από αυτά τα έργα που παράγονται, γίνονται το πολύ από 3 μέχρι 5, δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των έργων. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τα αρχεία αυτά που να ξέρουμε πόσα έργα, πόσες ταπεισερί από το κάθε έργο έχουν προκύψει. Η αξία τους λοιπόν με σημερινά χρήματα είναι περίπου, ήταν τότε περίπου γύρω στις 10 με 15.000 ευρώ το ένα. Άρα δεν ήταν ένα αντικείμενο που απευθυνόταν σε συλλέκτες χαμηλής τάξης, ας πούμε. Οπότε είτε μπορούσαν να αγοραστούν από δημόσιους οργανισμούς, είτε από κάποιες παραγγελίες. Οπότε ούτε το οικονομικό όφελος ήταν ένας έτσι παράγοντας που προκαλούσε τους ζωγράφους να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν δύο εκδοχές για το λόγο για τον οποίο ξεκινάνε και εντάσσονται σε αυτό. Η μία είναι, μάλλον πεζή, και αναφέρεται στην ανάγκη της οικοτεχνίας να προωθήσει και το υπόλοιπο έργο της. Η οικοτεχνία ταυτόχρονα και ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 40 είχε διάφορα εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα, όπου οι φάντριες σύφαιναν κυλίμια, φλοκάκιτες, κουβέρτες και τέτοια είδη λαϊκής τέχνης κυρίως, τα οποία πολλούνταν σε διάφορα πρατήρια σε όλη την Ελλάδα. Και από αυτό όλο το κομμάτι, τη δραστηριότητα, έπαιρναν κάποιο οικονομικό όφελος, ώστε να μπορούν να ζουν πιο αξιοπρεπώς. Αυτό αφορούσε κυρίως φτωχές οικογένειες στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε, μέσω της ένταξης των ζωγράφων, των καταξιωμένων ζωγράφων σε αυτή τη διαδικασία, υπήρχε δυνατότητα έτσι να προωθηθεί και το υπόλοιπο έργο της οικοτεχνίας και να δοθεί μια όθηση στο να γίνουν κάποιες μεγαλύτερες αγορές και να υπάρχει μια μεγαλύτερη δημοσιότητα εντός εισαγωγικών στην οικοτεχνία. Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή, πιο ιστορική θα έλεγα, που έχει να κάνει με την σχέση όλων αυτών των ζωγράφων με τη γενιά του 30 και κυρίως με τη σχέση τους με το εξωτερικό. Δηλαδή, την προσπάθεια να αναδείξουν ένα κομμάτι της ελληνικής δημιουργίας σε σχέση με μια τεχνική που έχει έρθει από την Ευρώπη. Δηλαδή, ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας που επικοινωνεί απευθείας με ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής τέχνης και δημιουργείται αυτή η σύνδεση των δύο κόσμων, ας πούμε, κάτι το οποίο ήταν από τα βασικά απαιτούμενα της γενιάς του 30 και των ζωγράφων της εποχής αυτής. Αυτή η σχέση, δηλαδή, αυτή η ισότιμη σχέση της ελληνικής με την ευρωπαϊκή τέχνη. Και η φαντουργία ήταν ένα μέσο έτσι, πολύ σημαντικό, ώστε να αναδειχθεί αυτή η διαδικασία και αυτή η σχέση με τους δύο διαφορετικούς όρους. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν για τον οποίο, αυτοί είναι οι δύο λόγοι, βασικοί λόγοι για τους οποίους ξεκινάει αυτή η διαδικασία την δεκαετία του 60 και προχωράει μετά τις επόμενες δεκαετίες με άλλους όρους, με λίγο πιο εμπορικού στη δεκαετία του 70 όταν εντάσσονται και οι γκαλερίες, ξεκινάνε και οι γκαλερίες μάλλον να δημιουργούν οι φαντά με τους καλλιτέχνες που ανήκουν στο δυναμικό τους. Με τις νέες μορφές το 72 και το 73 που γίνονται δύο εκθέσεις με καλλιτέχνες που ανήκουν στις νέες μορφές. Αλλά τότε αλλάζει η τεχνική, μιλάμε πιο πολύ για χαλιά με την λειτουργία hand-tafted, τα οποία δημιουργούνται σε 12 στυρά αντίτυπα ώστε να έχουν μία συλλεκτική αξία, αλλά ταυτόχρονα να έχουν και μια μεγαλύτερη διαθεσιμότητα από τα προηγούμενα. Και επίσης και όλη η λογική αλλάζει, γιατί υπάρχει μια μεγαλύτερη σύνδεση με τη χρηστική, θα έλεγα, δραστηριότητα, με τη χρηστική λειτουργία των χαλιών αυτών, αλλά και με την εμπορική σχέση, δηλαδή τα χαλιά πια γίνονται σε εργοστάσια, σε χειροποίητα μεν, σε εργοστάσια δε, και αλλάζει όλη η λογική της διαδικασίας αυτής.
όμως να πω ότι στο σύνολο αυτή η έκθεση έχει ενθουσιάσει το κοινό, είναι καταπληκτικό, γιατί πραγματικά μαθαίνουμε, είναι πρώτη φορά που όλα αυτά τα έργα βρεθήκαν μαζί και μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα και πρώτη φορά που μπήκε κανείς στον κόπο να καταγράψει την υφαντική ως έργο τέχνης και όχι απλώς την παραδοσιακή υφαντική για την οποία δεν διαφωνούμε, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό λοιπόν η συνύπαρξη του πρωτότυπου έργου τέχνης και δίπλα το αποτέλεσμα το υφαντό, μια έκθεση που τελειώνει στο σύγχρονο art textile, όλα αυτά κάνουν την έκθεση αυτή μοναδική, καταπληκτική και έχει καταπληκτικές, έχει ενθουσιάσει το αθηναϊκό κοινό. Καταρχάς, αυτή η έκθεση προέκυψε μάλλον τυχαία, στο πώς ξεκίνησε η ιδέα, από ένα δημοσίευμα στον τύπο που αναφερόταν στις ταπισερί και στα χαλιά που είχαν αποθηκευτεί ως ένας θησαυρός, από θησαυριστή θα λέγαμε, σε μια αποθήκη, εν πάση περιπτώσει, όταν έκλεισαν όλα τα πρατήρια της οικοτεχνίας, στο τέλος δεκαετίας του 2010, όλο αυτό το υλικό, τόσο από την οικοτεχνία, δηλαδή τα χαλιά, τα κυλίμια, οι φλοκάτες, τα τόπια από μαλλί, όλα αυτά τα πράγματα, μαζί με τις ταπισερί που είχαν γίνει δεκαετία του 60 των ζωγράφων και τα υπόλοιπα υφαντά έργα, αποθηκεύονται σε ένα χώρο στην Πέτρου Ράλι, αν δεν κάνω λάθος, σε μια αποθήκη του Υπουργείου Υγείας. Ευτυχώς με πολύ καλές συνθήκες, συντηρημένα και χωρίς προβλήματα άλλα, τουλάχιστον προς το παρόν. Αυτή ήταν η αφορμή. Με βάση αυτό το δημοσίευμα ήρθε η ιδέα να συνδεθεί, καταρχάς να δούμε τι υπάρχει εκεί όσο μπορούσαμε και να συνδεθεί το αποτέλεσμα με την πρώτη ιδέα των ζωγραφικών έργων. Η σύνδεση με το σήμερα επίσης είναι σημαντική, αλλά είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε περισσότερο με τη δυναμική της χειροτεχνίας ως ισότιμης διαδικασίας και λειτουργίας με τα υπόλοιπα έργα. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε δεν είναι μόνο η σχέση μεταξύ του πρωτότυπου ζωγραφικού έργου και του υφαντού, είτε είναι ταπισερί, είτε είναι χαλί, είτε κάποιου άλλου τύπου κατασκευή στα νεότερα έργα, αλλά κυρίως η διαδικασία της δημιουργίας αυτών των πραγμάτων, το οποίο έχει να κάνει και με τη δυναμική της χειροτεχνίας ως σημαντικής διαδικασίας στην παραγωγή του καλλιτεχνικού έργου. Αυτή είναι μια έτσι πιο ευρεία ιδέα που μας αφορά πολύ και είναι και μια ιδέα η οποία συνδέεται και με την σημερινή καλλιτεχνική παραγωγή, που προφανώς δεν υπάρχουν τα χαλιά που ή τα ταπισερί από τα έργα των ζωγράφων που, με τη λογική αυτή που τα βλέπουμε στην έκθεση αυτή, αλλά υπάρχουν πολλού άλλων ειδών τεχνικές και λειτουργίες που σχετίζονται απόλυτα με την χειροτεχνία και την δυναμική της. Οπότε υπάρχει αυτή η ανάδειξη αυτής της τάσης που είναι πολύ σημαντική για μένα και θέλαμε να την δείξουμε παράλληλα φυσικά με τα έργα και τη δυναμική των έργων που ήδη υπάρχουν στην έκθεση αυτή. Thank you.